Νέα Δημοκρατία. Εξοπλίσει, εξοπλίσει, αλλά είστε στέλος. Σας βρίσκω λίγο οπαδό της Κομσομόλσκαλια. Της πράσινα, έτσι. Ναι. Σας βλέπω δηλαδή να εκδώσουμε εφημερίδα κτλ. Κτλ. Λίγο θέλω να πει το σκεπτικό σας, πώς προκρίνατε το να δημιουργήσετε εφημερίδα και δεν προκρίνατε το να δημιουργήσετε γραφείο τύπου το οποίο να ενημερώνει για τη σειρά των τοπικών μέσων ενημέρωση και αυτά την κοινωνία τα οποία υπάρχουν. Πώς έτσι ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, σας βρίσκω πολύ αριστερό για επιχειρήσεις δημοτικές, δηλαδή τρόπον κοινά. Συνήθως εσείς είστε υπέρ της οικονομίας της αγοράς. Λειτουργούν οι φωνές της λειτουργούν. Ωραία, με αυτές δουλεύουν. Ναι. Η σκέψη μου για την εφημερίδα έχει ένα και μόνο σκοπό. Την καλύτερη διάδοση και ενημέρωση του έργου της διοίκησης για οργανισμό των πολιτών, για οργανισμό των δημοτών. Η εφημερίδα δεν αποσκοπεί κάπου ιδιαίτερα. Θέλω με τον δικό μας τρόπο και κανενός το μυαλό μην πάει στο ότι θέλω να προκαταβάλω και να διαμορφώσω συνειδήσεις και αντιλήψεις μέσω της εφημερίδας. Θέλω να ενημερώσω για ό,τι γίνεται στο Δήμο, είτε αυτό είναι κοινωνική δομή, είτε είναι κτηριακό έργο, είτε είναι έργο μεγάλο του ΕΣΠΑ. Να ενημερωθεί και ο τελευταίος δημότης για τη σκέψη μας, για τον προγραμματισμό μας και για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Ναι. Έχει μία οδηγία. Σε καμία περίπτωση θέλω να ξεκαθαρίσω, η εφημερίδα δεν θα μπει σε αντιπαράθεση και δεν θα κάνει πολιτική. Και είπα προηγουμένως ότι δεν θα μπει σε αντιπαράθεση με άλλα μέσα ενημέρωσης. Θα ενημερώνει καθαρά και επακριβώς τους δημότες για τις κινήσεις, για τα έργα και για τις εξελίξεις στο Δήμο. Αυτός είναι ο σκοπός της και κανένας άλλος. Ναι. Βέβαια, επιθυμία μου είναι να δοθεί χώρος μέσα σε αυτήν την εφημερίδα, στις παρατάξεις όλες, για να εκφράσουν τη δική τους άποψη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Όπως θα εκφράσει ο Δήμαρχος μέσα σε ένα μικρό διάστημα, μέσα σε ένα μικρό χώρο, τις δικές του θέσεις και απόψεις, όλοι οι αρχηγοί των παρατάξεων, όλες οι παρατάξεις θα έχουν τη δυνατότητα να πούν και αυτή την άποψή τους για τα τεκτενόμενα στο Δήμο. Θεωρώ πως είναι μια ενέργεια και μια λειτουργία ισχυρά δημοκρατική. Την χρειάζεται ο Δημότης, την χρειαζόμαστε εμείς ως διοίκηση και θεωρώ πως είναι χρέος μας να την κάνουμε και θα την κάνουμε. Τα μέχρι σήμερα παραδείγματα δημοτικών εφημερίδων ή πολιτικών εφημερίδων ή τέτοιων φιλαντίων, εμείς είχαμε στην Ελλάδα της Άρισσα δηλαδή, η οποία είχε καταντήσει να είναι το αστείο της, του Τριμήνου. Έβγαινε μια εφημερίδα στην οποία είχαν μάλιστα και την απρονοησία να έχουν ένα βάσο και να πηγαίνουν όλοι να βγαίνουν φωτογραφία δίπλα στο βάσο. Και είχε γίνει τελικά το σλόγγαν, η εφημερίδα βάζω και δίπλα στο βάζω έβγαινε ο Αντωνικά στο επιδείγμα. Που άλλαζε από τα πρόσφατα μνημά. Βέβαια εντάξει, η Αλεξάνδρα έχει έξι τα παιδιά σε όλη αυτή τη δημοσιογραφία. Φαντάζομαι από εκεί θα εντό εισαγωγικών θα ψωνίσετε για να στελεχώσετε την εφημερίδα σα και μπορεί να κάνουν ένα ποιοτικό άλμα εντάξει. Όμω εγώ ακόμη εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί όχι στο Δήμο μέσα ένα άτομο, δύο άτομα πρόσληψη. Ως γραφείο τύπου με την έννοια, όχι όπως είπατε, της καθυπόταξης της σκέψης, αλλά της ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης. Ότι αλλάξει καθημερινή βάση, θα ενημερώσουμε τι έκανε για παράδειγμα η Δημοτική Αρχή. Σήμερα κάναμε αυτό, αύριο κάναμε εκείνο, τα μεγάλα έργα όπως είπατε, να γίνει κοινωνός και απολύψη, ότι αυτό γίνεται, αυτό που ό,τι θέλουμε να κάνουμε, αυτό καταφέραμε, αυτό δεν καταφέραμε. Αυτή είναι η απάντησή μας στην τάδε σύμβουση και τα λοιπά. Θα είχε ένα εξαιρετικό χώρο. Δεν θα ήταν πιο καθαρό και μάλιστα θα ήταν και μη ανταγωνιστικό γιατί. Έχω την αίσθηση τώρα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωση δεν βλέπουν και ανθρώπου ανταγωνιστικά. Άσχετα με τι διαβεβαιώσει σα που λένε τι δέρνουν έτσι αλλιώ και τα λοιπά. Τα μέσα ενημέρωση. Οι διαβεβαιώσει μου δεν παίζουν κανένα ρόλο αν αυτό δεν το αποδείξω στην πράξη. Σωστά. Αυτό που είναι λοιπόν αυτό να πάρει τι καλέ κριτικέ και τις ευμενείς, τα ευμενή σχόλια όλων. Εάν αυτό δεν συμβεί, θα δεχθώ και θα παραδεχθώ πω το εγχείρημα πέτυχε και ενδεχομένω να μην το συνεχίσω. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το στίχημα. Ότι θα βγει μια εφημερίδα που δεν θα έχει βάζα, που δεν θα πνίγεται από φωτογραφίες προσώπων, αλλά θα είναι γεμάτη από ουσιαστική ενημέρωση και από καθαρή προβολή θέσεων απόψεων. Επιμένετε δηλαδή στην άποψη της δημιουργίας της εφημερίδας, γιατί κυκλοφορούν σχόλια ότι δεν περνάει από την κοινωνική σας ομάδα. Είναι σωστά. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Η αλήθεια είναι πως δημιουργήθηκε ένα ζήτημα αντιπαραθέσεων λεκτικών και αντιθέσεων. Όχι μέσα στην ομάδα τόσο. Τώρα συμβολήθηκε στο εξωτερικό και χρησιμοποιείται και τη γαλλική μαθαίνωση. Στον εξωτερικό. Δεν έχω
είπε σωστά. Ήταν μια υβριστική φράση, αλλά ήταν πιο όμορφη φράση. Ήταν και μια αυτοκριτική. Είναι ειλικρινή φράση. Και μια αυτοκριτική. Λέγαμε λοιπόν ότι. Περνάει από την δημοτική ομάδα η πρόταση. Περνάει. Δεν το συζητάμε. Συγγνώμη προηγουμένω ότι υπήρξαν ζητήματα. Όταν όμω με καθαρότητα και ειλικρίνεια εξήγησα ποιε είναι οι προθέσει μου και ποια περιθώρια αφήνω στο νομικό πρόσωπο στο οποίο θα επιχειρήσει αυτό το εγχείρημα ή για τα επικεφαλής επιχείρηση. Επικεφαλής επιχείρηση. Είναι ο Στέφανος Βελιόπουλος, ένας καταξιωμένος συνεργάτης και πολύ καλός φίλος, αλλά αυτό πάει σε δεύτερη μοίρα. Είπα λοιπόν ότι για μας αυτό είναι το στοίχημα. Μακάρι να μπορέσουμε να το εξελίξουμε σε ακόμη καλύτερο από αυτό που σήμερα σκεφτόμαστε. Θέλω να σας πω και το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς ότι σχεδόν όλοι οι Δήμοι έχουν ένα έντυπο. Ο καθένας με τις δικές του κρίσεις και επιλογές παρουσιάζει ένα έργο που βεβαίως αντέχει κάποιες αμφιβολίες. Εγώ θέλω να κάνω το πολύ καλό. Εάν αυτό δεν το πετύχω, εάν αυτό δεν γίνει και δική σας παραδοχή ότι είναι σπουδαίο, έχω το δικαίωμα να το συνεχίσω. Ναι. Μάλιστα, όχι, με ενδιαφέρει περισσότερο το σχέδιο εκείνο που λέει ότι περνάει από την δημοτική ομάδα, αλλά αποτίθεστε μια εξειδόμηση, το φέρετε προς έντονο. Δεν το βιαζόμαστε, το συζητάμε, το μελετάμε, βλέπουμε τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, τι θα είναι αυτό που θα ευχαριστήσει τον κόσμο, αλλά θα γεμίσει και την ψυχή του και τη συνείδησή του με ενημέρωση και πληροφόρηση, και προχωράμε.